Αυλαία σήμερα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2022 για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων. Ας δούμε από κοντά τις απαντήσεις του μαθήματος της Ιστορίας προς ανατολισμού Ομάδα 1. Θέμα Α1. Α. Σελίδα σχολικού βιβλίου 248. Το φροντιστήριο της τραπεζούντας έως συνείδησης. Β. Σελίδα σχολικού βιβλίου 86 το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως διαλύθηκε το 1908. Γ. Σχολικό βιβλίο 77 σελίδα. Μικρότερη απήχηση μέσα στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 είχαν έως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέμα Α2. Α σωστό. Β λάθος. Γ λάθος. Δέλτα σωστό ε σωστό. Θέμα Β1, σελίδα σχολικού βιβλίου 80, το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875 έως δικτύου της χώρας. Από τη σελίδα 81, ο τρικούπ θεωρούσε έως με κάθε κόστος. Λίγο παρακάτω στην ίδια σελίδα, στα εδάφη της Εσσαλίας έως τους μεγαλογιοκτήμονες. Τέλος, σελίδα 80 για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος έως κήρυξη πτώχευση. Θέμα Β2, σελίδα σχολικού βιβλίου 154, για την αποκατάσταση των προσφύγων, η ΕΑΠ έλαβε υπόψη τις αντικειμενικές συνθήκες έως επικίζονταν παραμεθόριες περιοχές. Περνάμε στην ομάδα δεύτερη, θέμα Γ1, Απαντάτε συνδυάζοντα Ιστορικέ Γνώσει με πληροφορίε από τα συνοδευτικά παραθέματα. Σελίδα Σχολικού Βιβλίου 148-149. Στην αρχή, το κράτο αντιμετώπισε έω μοιράστηκαν την κατοικία του με του πρόσφυγε. Θέμα ΔΕΛΤΑ 1. Απαντάτε συνδυάζοντα Ιστορικέ Γνώσει με πληροφορίε από τα συνοδευτικά παραθέματα. Α. Σελίδα Σχολικού Βιβλίου 209-210. Η κρίση κορυφώθηκε στις 18 Μαρτίου 1901 έως θα διορίζονταν απευθείας από τον πρίγκιπα. Β. Σελίδα σχολικού βιβλίου 210. Η αντιπολίτευση αποφάσισε να μην συμμετέχει έως επανάσταση του θερίσου. Περνάμε σε απαντήσεις του μαθήματος της οικονομίας. Καλησπέρα σα. Τα παιδιά μα ε, δώσανε σήμερα το μάθημα τη Οικονομία, το οποίο σε γενικέ γραμμέ μπορούμε να πούμε ότι ήταν πιο απαιτητικό από τα περσινά θέματα, καθώ απαιτούσαν γνώσει ενό μεγαλύτερου φάσματο τη ύλη τη Οικονομική Θεωρία και συνθετική ικανότητα και κριτική σκέψη. Α περάσουμε τώρα στι απαντήσει των θεμάτων μα. Θέμα Α, Α1, Α σωστό, Β Λάθο, Γ Σωστό, Δ σωστό, Ε λάθος. Ενώ στι πολλαπλή επιλογή, στο α2 η σωστή απάντηση ήταν η β και στο α3 η σωστή απάντηση ήταν η γ. Θέμα β, αναμενόμενο θέμα, το β1 βρίσκεται στη σελίδα 170 του σχολικού βιβλίου και αναφέρεται στην παράγραφο Ανεργία Τριβή. Το β2 βρίσκεται λίγο πιο κάτω στην ίδια σελίδα και αναφέρεται στην παράγραφο Διαρθωτική Ανεργία. Ενώ στο β3 βρίσκεται στη σελίδα 170-171 του σχολικού βιβλίου και αναφέρεται στι συνέπειε τη ανεργία. Περνάμε στο θέμα Γ, στι ασκήσει, έχοντα του τύπου κόστο ευκαιρία του Χ από το Α στο Β ότι είναι 265-240 προ 50-0, βγαίνει ότι είναι 0,5. Παίρνοντα τον τύπο κόστο ευκαιρία του Χ από το Β στο Γ ίσον 1 και λύνοντα ένα ίσον 240 μείον ψ του Γ προ 100-50, προκύπτει ότι το ψ του Γ είναι 50, ε, ψ του Γ, συγγνώμη, ισον 190. Το κόστο ευκαιρία του, Χ από το Γ στο Δ είναι 100-0 προς 130-100 είναι 3, ενώ το κόστο ευκαιρία του Χ από το Δ στο Ε είναι 5. Άρα λοιπόν 100-0. Προς χ του ε μείον 130 ίσον 5 και βγαίνει ότι το χ του ε ίσον 150. Συνεπώς, ο πίνακα συμπληρωμένο είναι ο παρακάτω, όπου το χ του ε είναι 150, το ψ του γ που μας ζητούσε ήταν 190, το χ το κόστο ευκαιρία του Χ από το α β είναι 0,5 και στο ΓΔ είναι 3 και το κόστο ευκαιρία του Ψ μα έβγαινε από το Α στο Β2. Στο Γ2 θέμα, ψάχνουμε το Χ όταν το Ψ είναι 220, το οποίο Ψ 220 είναι ανάμεσα στου ΒΓ συνδυασμού. Εφόσον το κόστο ευκαιρία του Χ από το Β στο Γ είναι 1, άρα και το κόστο ευκαιρία του Χ από το Β στο Β τόνο θα είναι 1. Λύνοντα τον τύπο, έχουμε ότι 1 ίσον 240 μείον 220 προ χ του β τόνο μείον 50 ίσον 1, άρα το χ του β τόνο που ψάχναμε είναι 70. Στο γάμα 3 ψάχναμε το ψ του 1 για χ ίσον 20 και το ψ του 2 για χ ίσον 70. Το χ ίσον 20 λοιπόν είναι ανάμεσα στου συνδυασμού αβ. Παίρνοντα τον τύπο του κόσου ευκαιρία του χ από το α στο β ίσον 1 δεύτερο, άρα και το κόσου ευκαιρία του χ από το α στο α τόνο είναι 1 δεύτερο, Συνεπώς, ένα δεύτερο ίσον 2,65 μείον ψ του α προ προς 20 μείον 0, για να βγάλουμε ότι το ψ του α είναι 255. Για χ ίσον 70, από το γάμα 2 ερώτημα γνωρίζουμε ότι το ψ είναι 220. Άρα, αν το χ αυξηθεί από 20 σε 70 μονάδες, θα θυσιαστούν 255 μείον 220, 35 μονάδες του ψ. Στο γάμα 4, το χ ίσον 110 είναι μεταξύ των συνδυασμών γάμα δέλτα, Παίρνουμε το κόστο ευκαιρία του ΧΓΔ 3, άρα λοιπόν και το κόστο ευκαιρία του ΧΓΓ τόνο θα είναι 3. Λύνοντα τον τύπο, έχουμε ότι 190 μείον ψ του γάμα προ 110 μείον 100 ίσον 3, άρα ψ ίσον 160. Συνεπώ, ο μέγιστο συνδυασμό είναι χ για χ ίσον 110 είναι ψ 160, άρα ο συνδυασμό Κ είναι εφικτό. Το χ ίσον 134 είναι μεταξύ των ΔΕ συνδυασμών. Εφόσον το κόστο ευκαιρία του χ δέλτα ε ίσον 5, άρα και το κόστο ευκαιρία του χ δέλτα τόνο θα είναι 5. Συνεπώ, λύνοντα τον τύπο, ψ 100 ψ του δέλτα τόνος προ 134 μειον 130 ίσον 5, προκύπτει ότι το ψ του δέλτα τόνο είναι 80, άρα συνεπώ ο συνδυασμό λάμβα είναι μέγιστο. Το γάμα 5 ερώτημα η οικονομία κάνει μετάβαση από έναν εφικτό συνδυασμό που δεν απασχολούνται πλήρω και αποδοτικά οι παραγωγικοί συντελεστέ, σε έναν μέγιστο συνδυασμό με πλήρη και αποδοτική χρήση παραγωγικών συντελεστών. Συνεπώ, η οικονομία κάνει μετάβαση από την φάση τη ύφεση προ την φάση τη ανόδου, καταλήγοντα στη φάση τη κρίση, όπου έχουμε πλήρη απασχόληση όλων των συντελεστών τη παραγωγή. Περνάμε στο θέμα ΔΕΛΤΑ, ΔΕΛΤΑ 1, αφού η ζήτηση είναι ισοσκελή υπερβολή, η αλγευρική μορφή είναι Q-Dation με α που είναι η συνολική δαπάνη ίσον 10 επί 20 ίσον 200, άρα η συνάρτηση ζήτησης είναι Qt ίσον 200 προς π. Και εφόσον η καμπύλη προσφοράς διέρχεται από την αρχή των αξώνων, το γ είναι 0, συνεπώς για π ίσον 10 και Qs ίσον 20, η συνάρτηση της συνάρτηση προσφοράς είναι Qs ίσον 2π. Δελτα 2, για ΠΚ ίσον 12,5 η QD προκύπτει 16 ενώ η QS είναι 25. Συνεπώς το πλεόνασμα που είναι QS μειον QD είναι 25 μειον 16 ίσον 9 μονάδες. Άρα η κρατική επιβάρυνση είναι ΠΚ επιπλεόνασμα ίσον 12,5 επί 9 ίσον 112,5 χρηματικές μονάδες. Στο ΔΕΛΤΑ 3, τα έσοδα του κράτους από την πόλη του πλεονάσματος είναι Ισορροπία επί το πλεώνασμα, δηλαδή 10 επί 9, δηλαδή 90 χρηματικέ μονάδε. Συνεπώ, η τελική κρατική επιβάρυνση είναι 90 μείον 112,5 ίσον μείον 22,5 χρηματικέ μονάδε. Στο ΔΕΛΤΑ 4 ζητούσε τη μεταβολή τη συνολική δαπάνη στο σημείο ισορροπία, η οποία είναι τιμή ισορροπία επί ποσότητα ισορροπία, άρα 10 επί 20-200 χρηματικέ μονάδε. Η συνολική δαπάνη στην κατώτατη τιμή είναι η κατώτατη τιμή επί την ζητούμενη ποσότητα στην κατώτατη τιμή, άρα 12,5 επί 16, άρα 200 χρηματικέ μονάδες. Συνεπώς, η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής, της συνολικής δαπάνης είναι 0 και αυτό ισχύει, εφόσον η συνάρτηση ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, με σίγμα δέλτα να είναι σταθερή. Στο δέλτα 5 ερώτημα, η αύξηση του εισοδήματο των καταναλωτών Όπω γνωρίζουμε, είναι προσδιοριστικό παράγοντα τη ζήτηση, συνεπώ θα αυξήσει τη ζήτηση κατά 20%. Άρα, η νέα συνάρτηση ζήτηση είναι QD των ίσον QD και 20% τη QD. 1,2 λοιπόν επί την αρχική συνάρτηση ζήτηση. Αντικαθιστώντα, έχουμε 1,2 επί 200 προ π. Άρα, η νέα συνάρτηση ζήτηση είναι 240 προ π. Περνάμε τώρα στο μάθημα τη φυσική. Γεια σας και από μένα. Ένα πρώτο σχόλιο για τα θέματα της φυσικής είναι ότι ε, δεν είχαν ε, κάποιες ιδιαίτερες ε, δυσκολίες, ήταν αναμενόμενα, αλλά βέβαια παρουσίαζαν κάποιες μικρές παγιδούλες. Ας περάσουμε αναλυτικά στις απαντήσεις. Ε, πάμε στο θέμα πρώτο, πολλαπλής επιλογή και σωστού λάθους. Το α1 είναι το γ, το α2 το δ, α3 το γ, α4 το β, α5, σωστό λάθος, το α είναι λάθος, το β είναι σωστό, το γ λάθος, το Δ σωστό και το Ε σωστό. Α περάσουμε στο θέμα Β. Β1. Σωστή επιλογή είναι το 1. στην περίπτωση του πειράματο 1, υπολογίζουμε τη θέση ισορροπία τη ταλάντωση. Η συνισταμένη των δυνάμεων κάνει 0. Άρα η F είναι ίση με το βάρο. Ε, Α περάσουμε στη δεύτερη κάρτα. Ωραία. Ε, K επί ΔΕΛΤΑΕΛ ίσον μη επί Άρα το L προκύπτει ότι είναι μη τζε προ ΚΑΠΑ επειδή όταν αφήνουμε το σώμα είναι η ταχύτητά του 0, τότε το πλάτο α1 είναι ίσο με το δλ, δηλαδή μη προς κ. Στην περίπτωση του πειράματο 2, υπολογίζουμε τη νέα θέση ισορροπία του σώματο στην ταλάντωση, η συνισταμένη των δυνάμεων πάλι είναι 0, άρα η f συν την f ελατηρίου πρέπει να κάνει το βάρο, άρα μη συν f ελατηρίου ίσον μη τζε, από όπου προκύπτει ότι η f ελατηρίου είναι ίσο με το 0. Άρα η νέα θέση ισορροπία ταυτίζεται με τη θέση φυσικού μήκου, οπότε το πλάτο στην περίπτωση του πειράματο 2 τελικά προκύπτει ότι είναι ίσο με το πλάτο στην περίπτωση του πειράματο 1. Πάμε στο β2. Σωστή επιλογή είναι το 2. Όταν η οποία είναι ανοιχτή, τότε από το θεώρημα το Ρικέλη υπολογίζουμε την ταχύτητα εκροή. Η U1 λοιπόν είναι τετραγωνική ρίζα 2G επί παρένθεση H-5 ή H7, όπου μετά από πράξει καταλήγουμε ότι είναι GH3 και ολορίζα. Η παροχή λοιπόν τη οποία στην περίπτωση αυτή είναι το α επί το U1, Άρα, β δια ΔΤΑ1 ίσον α επί 1, λύνοντα ω προ το χρόνο, το ΔΤΑ1 θα είναι β προ α επί τετραγωνική ρίζα GH3 ε, Όταν και οι δύο ΟΠΕΣ είναι ανοιχτέ, τότε, πάλι από το θεώρημα του υπολογίζουμε την ταχύτητα εκροή 2G επί H H τρίτα και όλο ρίζα, μετά από πράξει καταλήγουμε ότι είναι 2 επί τετραγωνική ρίζα GH τρίτα. Η παροχή 2 είναι 2 φορές το α επί GH3. Η συνολική λοιπόν παροχή όταν και οι δύο οπές είναι ανοιχτές είναι ίση με το άθισμα των δύο παροχών, P1 συν P2, όπου μετά από πράξεις καταλήγουμε ότι είναι 3α επί τετραγωνική ρίζα GH3, άρα β δια δέλτα τάφ 2 ίσον 3α επί τετραγωνική ρίζα GH3, και μετά από πράξεις καταλήγουμε ότι ο λόγος των δύο χρόνων δέλτα τάφ 2 προς δέλτα τάφ 1 είναι ίσο με το 1 τρίτο. Στο β3, σωστή επιλογή είναι το 3. Το ζητούμενο ποσοστό είναι Κ1 μείον Κ1 τόνο προ Κ1 επί 100%. Η κινητική όμω ενέργεια του κινούμενου σώματο είναι 1 δεύτερο μή 1 επί γιου τετράγωνο. Επειδή η ταχύτητα είναι ίση με την ορμή του σώματο 1 δια τη μάζα, καταλήγουμε ότι η κινητική ενέργεια του σώματο 1 είναι Π1 τετράγωνο προ 2 μη 1. Άρα το ποσοστό που ζητείτε π P1 τετράγωνο προς 2-1 μείον P1 τόνος τετράγωνο προς 2-1 προς π 1 τετράγωνο προς 2-1 και βάζοντας από το διάγραμμα που ξέρουμε ότι το P1 τόνος είναι ίσο με το π 1 πέμπτα τελικά το ζητούμενο ποσοστό προκύπτει ότι είναι 96%. Ας περάσουμε στο θέμα γάμα. Γάμα 1. Αφού ο αγωγό ισορροπεί, θα πρέπει η φορά τη δύναμη λαπλά να είναι αντίρροπη του βάρου. Από τον κανόνα των τριών δαχτύλων του δεξιού χεριού προκύπτει ότι η φορά του Β θα είναι προ τα μέσα. Συνισταμένη δυνάμεων 0, άρα η F λαπλάς πρέπει να είναι ίση με το βάρο. Β επί Ι L πρέπει να μου κάνει το βάρο. Υπολογίζουμε το, 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 ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα από τον νόμο του Ωμ, Ι ίσον ε λικό, όπου βγαίνει 3 μπερ. Έτσι, από τη σχέση 1 προκύπτει ότι το Β είναι μη τζε προ Ι L και μετά από πράξει καταλήγουμε ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι 1 τέσλα. Γ2. Υπολογίζουμε την αντίσταση τη συσκευή από τα στοιχεία κανονική τη λειτουργία. Το R σίγμα είναι VK τετράγωνο προ k, όπου τελικά προκύπτει ότι είναι 6 ohm. Όταν αφήσουμε τον αγωγό ελεύθερο, αυτό κινείται λόγω του βάρου επιταχυνόμενο. Στα άκρα του αναπτύσσεται λοιπόν μια τάση από επαγωγή, την οποία τη δίνει ο τύπο ε επαγωγικό ίσον Β επί U Επειδή έχουμε κλειστό κύκλωμα, αυτό θα διαρρέει το ρεύμα. Το ρεύμα αυτό θα είναι ε επαγωγικό διαρολικό. Δηλαδή, β' επί γιου επί προ αρωλικό. Στον αγωγό το ασκείται μία δύναμη Λαπλά, η οποία μετά από πράξει καταλήγουμε ότι είναι β' επί τετράγωνο επί γιου δια το αρωλικό. Για τον υπολογισμό τη ολική αντίσταση στο κύκλωμα, έχουμε το R1 σίγμα είναι R1 επί R σίγμα προ R1 συν R σίγμα, αφού είναι συνδεμένε παράλληλα, και βγαίνει ότι είναι 2 ohm. Οπότε η τελική ολική αντίσταση του κυκλώματο είναι ίση με 4 ohm. Επειδή η ταχύτητα του αγωγού αυξάνεται, αυξάνεται και η παγωγική τάση, και το ρεύμα και η λαπλά. η συνισταμένη δύναμη μειώνεται, άρα και η επιτάχυνση μειώνεται. Οπότε η κίνηση είναι επιταχυνόμενη με όλο ένα μικρότερο μέτρο επιτάχυνσης. Οριακή ταχύτητα θα έχουμε στην περίπτωση που η συνισταμένη των δυνάμων είναι 0, άρα όταν η εφλαπλάς γίνει ίση με το βάρο. Άρα, β' τετράγωνο προ άρω επί επιγειού οριακό, ίσον με το μιτζε, Και μετά από πράξει καταλήγουμε ότι η οριακή ταχύτητα βγαίνει 12 μέτρα ανά σεκόντ. Γ3. Ζητάει το ρυθμό μεταβολή ε, τη ορμή ε, του αγωγού. Όταν η ταχύτητα είναι ίση με το μισό τη οριακή, δηλαδή 6 μέτρα ανά σεκόντ, υπολογίζουμε τη δύναμη Λαπλά, η οποία βγαίνει ότι είναι 3 δεύτερα, 1,5 νιούτον. Ο ρυθμό λοιπόν μεταβολή ορμή είναι ίσω με τη συνισταμένη δύναμη. Άρα από το βάρο αφαιρούμε τη δύναμη λαπλά, όπου μετά από πράξει προκύπτει ότι είναι 1,5 κιλογράμμ επί μέτρο τετραγωνο τετράγωνο. Γ4. Όταν η ταχύτητα είναι ίση με την οριακή ταχύτητα, υπολογίζουμε την τάση στα άκρα του αγού ΚΛ, η οποία είναι ίση με την επαγωγική τάση, μείον το επαγωγικό ρεύμα επί την αντίσταση RΚΛ, όπου μετά από πράξεις προκύπτει ότι είναι 6 Βολτ. Αφού λοιπόν η τάση στα άκρα του αγού ΚΛ είναι ίση με την τάση στα άκρα τη συσκευή, ε, η οποία είναι ίση με την τάση κανονική λειτουργία τη, τελικά προκύπτει ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά. Α περάσουμε και στο τελευταίο θέμα, το ΔΕΛΤΑ. ΔΕΛΤΑ 1, άσκηση ισορροπία. Η ράβδος ισορροπεί, οπότε η συνισταμένη των ροπών ω προ το σημείο Γ πρέπει να είναι 0. Άρα, μη επί L δεύτερα συνημή των οφή συν νη β επί L δεύτερα οφή μείον Ταφ 1 επί L δεύτερη μήτων οφή πρέπει να κάνει 0, οπότε μετά από πράξεις προκύπτει ότι η ζητούμενη δύναμη είναι 4 ν. Δελτα 2. Για το σύστημα ράβδος ε, μάζα σίγμα έχουμε συνισταμένη των ροπών ίσον Ι ολικό επί αλφαγόν, Άρα, μη τζε ελ δεύτερα τον οφεί, είναι ίσο με το 1 δωδέκατο μη τη ραβδο επί ελ τετράγωνο συν μη επί ελ δεύτερα και όλο το τετράγωνο και όλο αυτό επί αλφαγών. Οπότε τελικά προκύπτει ότι η γωνιακή επιτάχυνση του συστήματο είναι 3 ράντα ένα σε κοντετράγωνο. Για το ρυθμό μεταβολή τη τροφορμή τη ράβδου έχουμε ότι είναι ίσω με το Ι τη ράβδου επί το ΑΓΟΝ, άρα 1 δωδέκατο μη ράβδου επί L τετράγωνο επί ΑΓΟΝ, όπου μετά από πράξει προκύπτει ότι είναι 3 κιλογράμμ μέτρα τετράγωνο ανασεκών τετράγωνο. Δελτα 3. Υπολογίζουμε την ε, ολική ε, ροπή αδράνεια του συστήματο, 1 δωδέκατο μη ε, τη ράβδου επί L τετράγωνο συν μη L τετράγωνο τέταρτα, όπου μετά από πράξει προκύπτει ότι είναι 2 kg επί τετράγωνο. Εφαρμόζουμε το θούμου κουέ μεταξύ τη αρχική και τη τελική θέση του συστήματο, ΔΚ ίσον άθροισμα των έργων, Κ τελικό μείον Κ αρχικό ίσον έργο βάρου, 1 δωδέκατο Ι ολικό επί τετράγωνο ίσον μη το ημίτονο τη γωνία φ, όπου προκύπτει ότι το ω, η γωνιακή ταχύτητα, είναι 4 ε, έπειτα, μετά την κρούση τη ε, ράβδου με το έδαφο, προκύπτει ότι η τελική γωνιακή ταχύτητα θα είναι 2 ράντα ανά σεκόντ. Για τον υπολογισμό τη μεταβολή τροφορμή έχουμε L τελικό μείον ελαρχικό, αρχικό, ίσον Ι ολικού επί ω τόνο μείον το μείον το Ι ολικού επί ω και μετά από πράξει καταλήγουμε ότι η μεταβολή τη τροφορμή είναι 12 κιλογραμμ επί μέτρο τετράγωνο ανά σεκόν τετράγωνο. Η φορά του ΔΕΛΤΑΕΛ προκύπτει όπω φαίνεται στην κάρτα ότι είναι προ τα μέσα. Δέλτα 4 ερώτημα. Στο σχήμα έχουμε σχεδιάσει τι δυνάμει. Για τη μεταφορική κίνηση τη τροχαλία έχουμε συνισταμένη των δυνάμεων ίσον μάζα τροχαλία επί την επιτάγηση του κέντρου μάζας, F ίσων μάζα. F πλην τάφ ίσον μάζα τροχαλία επί το αλφα-CM. 12 μείον τάφ ίσον 7 αλφα-CM. Από το θεμελιώδη δυνόμο τη τροφική έχουμε σίγμα των ροπών ίσον Ι επί F -e μικρό συν τάφ επί R κεφαλαίο. ίσον ένα δεύτερο μάζα τροχαλία επί R τετράγωνο. Επί προ R από όπου, όπου, όπου τελικά καταλήγουμε ότι 18 2 ΤΑΦ ίσον 7 ΑΣΥΜ. Από τις σχέσεις 1 και 2 έχουμε ότι τελικά η επιτάχυση του κέντρου μάζας τροχαλίας είναι 2 μέτρα ανασεκών τετράγωνο. Πάμε και στο ΔΕΛΤΑ 5. Υπολογίζουμε την απόσταση που διανύει το κέντρο μάζα τη τροχαλία. Το ΔΕΛΤΑ ΧΣΜ είναι ένα δεύτερο ΑΣΥΜ επί τάφ ένα τετράγωνο, όπου μετά από πράξη καταλήγουμε ότι είναι 4 μέτρα. Για το έργο τη δύναμη F έχουμε F επί ΔΕΛΤΑ συν F επί το ΔΕΛΤΑ F επί ΔΕΛΤΑ συν F επί -E R μικρό, επί ΔΕΛΤΑ ΧΙΣΙΕΜ R, όπου τελικά μετά από πράξεις καταλήγουμε ότι αυτό είναι ίσο με 84 τζαούλ. <συσκή> Αυτά ήταν τα θέματα της φυσικής. Αναλυτικές απαντήσεις στο αυριανό ε, φίλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη και στο νεακρήτη.gr. Από όλους εμάς από τα φροντιστήρια που καμισάς, ευχόμαστε καλά αποτελέσματα. Γεια σας.